Λοιπόν, καλησπέρα. Γρήγορα και περιεκτικά. Επειδή 17-18 μέρες εξαφανίστηκα από το τηλεοπτικό τοπίο, δηλαδή έκανα ραδιόφωνο στο Μετρόπολης, στο ΑΡΤ από το σπίτι εκπομπή, δεν έκανα το διαδικτυακό μας, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό, και την διαχρονική μπαρμίτα της Κυριακής, η οποία και αυτή έχει μια μεγάλη ιστορία και θα συνεχίσει να έχει αν είμαστε γεροί. Μου ανέβηκε ένας πυρετός πριν από 22 μέρες, 25, και εγώ τον πήρα ψήφιστα, γιατί δεν έχω μάθει να κάθομαι. Μπορεί να πείτε πολλά και διάφορα, ότι ο ραπτόπουλος τελικά αρχίζει να τεμπελιάζει. Δεν έχω πολλά λεφτά στην τράπεζα για να μπορώ να τεμπελιάσω, και να είχα όμως πολλά λεφτά στην τράπεζα και να μπορούσα να τεμπελιάσω, δεν θα το έκανα εξ χαρακτήρως, από το χαρακτήρα μου. Μου είπανε πάρε κάνε μία αυτή και τα λοιπά, γιατί είχα 5-6 μέρες δέκατα και τα λοιπά. Είχα ένα πόνο στην κοιλιά με ένα εντερικό και πέθεσα ότι ήταν από εκεί. Τελικά κάνω ένα τεστ κορονοϊού, με βρίσκουν θετικό στο κορονοϊό. Εγώ τη μέρα που πήγα το κάνω, κατάλαβα γιατί έπινα πορτοκαλάδα και δεν ένιωθα το πορτοκάλι. Έτρωγα κοτόπουλο και δεν αισθανόμουν, δηλαδή είχα χάσει γεύση και όσφρηση. Πέρασα 14 μέρες με πυρετό, 32 και 2, 37 και 2 με 37 και 9, πήγε 38 και μισό κάποια στιγμή, εκεί φοβήθηκα λίγο μήπως με πάει παραπάνω. Είχα λίγο δύσπνοια, λίγο, με 97% οξυγόνο, 96,5, ενώ συνήθως έχω 98,5 και 99 πολλές φορές λόγω καλής φυσικής κατάστασης. Τέλος πάντων πέρασα COVID, πώς το λένε αυτό, δεν κάνει αυτή τη γρήπη. Έμεινα μέσα λοιπόν για αυτόν τον λόγο. Οπότε για εμπορικούς λόγους δεν το είπα από την αρχή, γιατί δεν είναι καλό σε μια εταιρεία, οποιαδήποτε και είναι αυτή, να ξέρουν ότι 3-4, ξέρω εγώ, οι πελάτες έχουν κορονοϊό και τα λοιπά, μπορεί να χάσει ένα πελάτη ή δύο. Γι' αυτό το λόγο έκρινα να μην το πω, ενώ πάντα μοιράζομαι και το μοιράζομαι μαζί σας, για τους λόγους του εμπορικού κομματιού, γιατί υπήρχε, σου φέρω ένα παράδειγμα γρήγορο. Ένας κρεοπόλης στη γειτονιά μου κόλλησε κορονοϊό με τη γυναίκα του. Το κλείσε ο άνθρωπος 15 μέρες. Το άνοιξε μετά από 15 μέρες, δεν πατάει άνθρωπος μέσα. Οπότε επειδή κανονικά πρέπει να πηγαίνουν σε αυτό το κρεοπόλη, διότι τώρα αυτός για 3, 4, 5, 6 μήνες πόσο είναι, δεν κολλάει το ένας με τον άλλον. Ο πιο ασφαλής άνθρωπος αυτή τη στιγμή είμαι εγώ. Είναι αυτός που τον πέρασε. Αυτό το έχει πέρασει. Κατά 99% και εγώ το πέρασα. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε κανονικά. Την Κυριακή δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα γίνει. Μπορεί να γίνει διαδικτυακό, μπορεί, αν δεν μπορεί το γύρω από άλλο. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες λεπτομέρειες. Το διαδικτυακό το δικό μας ξεκινάει. Θα μιλήσω με τον Βασίλη, τον Σύζοδημο, τρώει και με τον Νίκο, που είναι καλοί συνεργάτες, και αυτοί το τι θα γίνει. Αν μπορούμε να κάνουμε νομίμως, μας πιάσουν οι κολόμπατσοι πάλι και μας γράφουν και μας κάνουν. Ήδη τα προηγούμενα πρόστιμα δεν τα έχω πληρώσει. Ακόμα έχω ένα φάκελο, έχει άλλα 100 ευρώ μέσα, λίγα-λίγα τα βάζω. Τώρα, το πέρασα σχετικά ήπια. Αν εξαιρέσει λίγο δύσπινα, πήρα ένα. Πώς είναι αυτό το οξυγονά και τα λοιπά. Έχω περάσει δυσκολίες στη ζωή μου τέτοιες, με πνευμονίες, με ουρολογικά, με ιστορίες, τα λοιπά, τα ξεπέρασα. Τώρα με τον Βασίλη συζητούσαμε στον δρόμο πώς είναι δυνατόν να βρεθεί τόσο γρήγορα το εμβόλιο μέσα σε 5-6 μήνες. Αυτό ας το σκεφτείτε εσείς. Ελπίζω, δεν πάω συνωμοσιολογικά, πάω λογικά. Ελπίζω να το βγάλουν και να ανοίξει η κοινωνία, γιατί το εμπόριο δεν κρατάει άλλο. Θα φάμε άλλη μια σεζόν κουτσά στραβά έτσι. Ας το φέρουν το εμβόλιο, το οποίο νομίζω μου κάνει εντύπωση. Ένα εμβόλιο 2,5-3 χρόνια να χρειάζεται να βγει, ενώ τώρα να βγει σε 6-7 μήνες και μάλιστα μετά την, όπως είπε και ο Βασίλης, πολύ ωραίο Χατζηνάκος, μετά την αποπομπή του Τραμπ, δεν κρατήσαν ούτε τα προσχήματα. Την επόμενη, τη μεθεπόμενη μέρα βγάλανε οι εταιρείες την όλη ιστορία. Τέλος πάντων, σαν πειραματόζωα που είμαστε, νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, σαν λαοί. Το μπορούμε να κάνουμε να περιμένουμε. Οποιοδήποτε κουνιέται θεωρείται αυτομάτως εχθρός του συστήματος. Ήδη ο Τράγκας έχω μάθει ότι έχει δώσει πολλές πολιτικές μάχες, διαφωνίες κτλ. Μόνο επειδή πήγε κόντρα με τον κορονοϊό, δημιουργήθηκε από το Μητσοτάκη ένα ομερτά με τον Τράγκα. Τα έλεγε ο ίδιος βέβαια. Πρέπει να ακούσουμε και την άλλη άποψη του Πρωθυπουργού. Θα είμαστε μαζί. Αυτό ήρθα να σας πω. Δεν ήμουνα ο τεμπέλης που θα κάτσει στο σπίτι, δεν του χαρακτήρα μου. Οπότε ξεκινάμε μαζί παρέα. Το πέρασα, δεν ήταν για μένα κάτι σημαντικό. Κάποιοι φίλοι μου πάθανε ζημιά, ένας πέθανε, είχε πρόβλημα με την καρδιά του και ζάχαρο. Κάποιοι παχύσαρκοι πέθαναν κτλ.
Εγώ θα το χαρακτήριζα αυτό μία πανέξυπνη γρήπη. Δηλαδή, αν η γρήπη έχει το μυαλό του κόκκινου που είναι χαμηλού IQ, πλάκα κάνω. Εντάξει. Αυτό είναι το μυαλό του Μάντζου, ας πούμε, ή του Κουλιανού που είναι πιο μυαλά, δυνατά, ξέρω κτλ. Δηλαδή, δεν είναι μία κουτί γρήπη που θα σε πάει μία εβδομάδα, 8 μέρες. Και επίσης, εγώ τώρα που είμαι καλά, ας πούμε, για παράδειγμα, και έχω βγει, έχω κάνει το δεύτερο τεστ, στην πρώτη προπόνηση που πήγα σήμερα μου είπανε ήπια πράγματα. Ο Μιχαλίτσος μου λέει: μην κάνεις τζόκινγκ και τέτοια. Είναι λίγο επικίνδυνη και απρόβλεπτη. Μας τη φυτέψαν, είναι δεδομένο για μένα. Οι λόγοι είναι το εμβόλιο. Την κάτσαμε, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα. Τα λέμε μέσα στο Σαββατοκύριακο με τα μάτς της αναλύσης, τα προγνωστικά όλα αυτά. Υπόσχομαι ότι την Κυριακή, είτε από το γύρο που άλλα, αν μπορεί να βρεθεί λύση, είτε από κάπου αλλού, θα την κάνουμε την εκπομπή την Κυριακάτικη. Καλή συνέχεια και προσοχή.